τραγωδία. Ένα άλυτο δίλημα. Μια σύγχρονη ματιά. Μια παράσταση που επιχειρεί να φτιάξει ένα ταξίδι για τα όρια της Επανάστασης, για τα όρια του αγώνα, για εκείνο το λεπτό που όλοι μας αντιμετωπίζουμε το σκοτάδι της πλάνης μας, που νομίζαμε ότι τα πράγματα είναι αλλιώς, ενώ στην πραγματικότητα φωτίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Η Μεσόγειος συνάντησε τα blues και το afrobeat σε ένα ακόμα εκρηκτικό live. Έχουμε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90, από τη δεκαετία του 80 γνωριζόμαστε. Το συγκρότημα έχει στηριχθεί στη σχέση μας, σχέση των μελών δηλαδή. Και πάνω σε αυτή ακολουθούμε, συνεχίζουμε να παίζουμε, να κάνουμε δίσκους. Σύνορα το φαγητό δεν γνωρίζει. Ας γνωριστούμε καλύτερα τρώγοντας. Η ιδέα πίσω από την εκδήλωση είναι να έρθουν οι κάτοικοι της πόλης σε γνωριμία με τους μετανάστες που κατοικούν σε αυτή, μέσω από το φαγητό. Πρώτη μας προσπάθεια ήταν τέλη Απριλίου με την Γκάνα και τώρα αυτή είναι η δεύτερη μας προσπάθεια που κάνουμε το Κονγκό. Aujourd'hui, quand on m'a parlé que non, il y a une organisation des Grecs avec des immigrants pour un peu à lever chez l'immigrant l'image du racisme ici en Grèce. C'est pour ça qu'on a choisi de préparer des repas africains. Το ανανεωμένο Floral κλείνει τα 4 και κάνει πάρτι. Θα λείπει κανείς. Είναι ιστορικό καφενείο, υπάρχει από το 1933. Ήταν ένα καφέ ζαχαροπλαστείο, σήμερα είναι ένα καφέ βιβλιοπωλείο. Ήταν ένα παλιό μας όνειρο να δημιουργήσουμε ένα χώρο μουσικής, βιβλίου, ποίησης, συζήτησης, ραντεβού, πάρτι. Αυτό το φτιάξαμε το 2009 και σήμερα γιορτάζουμε αυτά τα 4 χρόνια. Δύο ιστορικοί δρόμοι της Αθήνας. Ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Έχουμε φωτογραφίσει την κρίση όπως έχει επέλθει σε αυτούς τους δύο δρόμους. Το παλιό με το νέο, μαγαζιά που έχουν κλείσει και μαγαζιά τα οποία κάνουν μια προσπάθεια να μείνουν ανοιχτά. Και διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και προσπαθούμε όλες τις δυνάμεις να ζήσουν σε αυτούς τους δρόμους.